Σήμερα γιορτάζει ο Ηρωδιόν, το οποίο όνομα σημαίνει ο ήρωα. Οπότε γιορτάζουν οι υπερχαρακτήρε τη Marvel και της DC. Αποτελεί προσωπικό μου εορτάζοντα. Όποιο πήγε σε δημόσια υπηρεσία και κατάφερε και συνεννοήθηκε με τον υπάλληλο και έκανε τη δουλειά το αυθήμερο και τέλος σήμερα γιορτάζει και ο σύζυγος της σύζυγου μου. Το έτος 845 οι Βίκινγκ καταλαμβάνουν το Παρίσι με αρχηγό τον Ράγναρ Λόντμπορκ. Για να αποχωρήσουν ο βασιλιάς των Φράγκων, Κάρολος ο Φαλακρός, τους προτείνει 300 κιλά ασίμι. Αυτά είναι τρίχες, απάντησαν στο Φαλακρό τον Κάρολο οι Βίκινγκ. Μακάρι να ήταν τρίχες, απάντησε ο Κάρολος και τελικά συμφώνησαν τόνου Ασίμι. Να τα αφήσω, ρώτησε ο Κάρολο. Άσε, θα το αφήσουμε εμεί, απάντησαν οι Βίκινγκ, εννοώντα το Παρίσι. Πήραν το Ασίμι και έφυγαν και ζήσαν αυτοί καλά και οι Γάλλοι ανασήμαντοι. Και μένουμε στο Παρίσι, όπου το 1871 σαν σήμερα εγκαθίσταται η κομμούνα του Παρισιού, η οποία μοιάζει σαν πολιτική βρισιά, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια μορφή σοσιαλιστική διακυβέρνηση που θα διαρκέσει έως τι 28 Μαου του 1871. Σαν σήμερα το 1930 η Κωνσταντινούπολη μετονομάζεται επίσημα σε Ισταμπούλ. Το 1936 θα γεννηθεί ο Μάριο Βάργα Λιώσα, Περουβιανό συγγραφέα και πολιτικό, βραβευμένο με Νόμπελ Λογοτεχνία το 2010. Σαν σήμερα το 1939 λύγει ο Ισπανικό Εμφύλιο με την κατάληψη τη Μαδρίτη από τι δυνάμει του στρατηγού Φράνκο. Το 1941 θα φύγει από τη ζωή εκείνη που αργότερα ο Έντουαρτ Έλμπι θα αναρωτηθεί στο θεατρικό του έργο Ποιο τη φοβάται, και α μην αναφέρεται ούτε ελάχιστα σε αυτήν. Ξέρω, μπέρδε μακροατή μου, αλλά και τι να κάνει να μην το αναφέρει. Βεβαίω, μιλάμε για τη Βρετανίδα συγγραφέα Virginia Woolf. Στι 28 Μαρτίου του 1969 ο Γιώργο Σεφέρη πραγματοποιεί την περίφημη μαγνητοφυλακή μαγνητοφωνημένη δήλωσή του στο BBC με την οποία στυλιτεύει τη Χούντα. Άμεσα θα αναπαραχθεί από την Deutsche Welle και το σταθμό του Παρισιού. Θα πει μεταξύ άλλων. Όλοι πια το διδάχτηκαν και το ξέρουν πω στι δικτατορικέ καταστάσει η αρχή μπορεί να μοιάζει εύκολη, όμω η τραγωδία περιμένει αναπότρεπτη στο τέλο. Σαν σήμερα το 1970 θα λάβει μέρο στο φεστιβάλ Κανών η ταινία του Αλέξη Δαμιανού Ευδοκία, επενδυμένη με το θρηλυκό ζεϊμπέκικο του Μάνου Λοίζου. Δηλώσει έκαναν μετά το τέλο τη εκδήλωση όλοι οι συντελεστέ εκτό από την Ευδοκία, η οποία δεν είχε λόγια. Εν μέσω δημοκρατική χούντα, σαν σήμερα το 1972, ο δικτάτορα Γιώργος Παπαδόπουλο αναλαμβάνει στην Ελλάδα όλα τα αξιώματα. Του Αντιβασιλέα, του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εξωτερικών και Άμυνα, καθώ και του Προέδρου τη Βουλή. Επίση, ανεπίσημα γίνεται κριτικό λογοτεχνία, όσα δεν μα ευνοούν τα καίμε, ελεγχτή παραγωγή τραγουδιών, όσα δεν μα αρέσουν τα εξαφανίζουμε. Προασπιστή του ανθρώπου ω ανεξάρτητη μονάδα, όταν μαζεύονταν περισσότεροι από δύο, του διαλύαμε. Επίση, υπήρξε και κορυφαίο εργολάβο, έφτιαξε δρόμου και έκτισε θέρετρα σε γιάρο, μακρόνισο και άλλα εξωτικά νησιά. Το 1994 θα φύγει από τη ζωή ο Ευγένιος Ιωνέσκο, γαλλορουμάνος θεατρικός εγγραφέας, εισηγητής του Θεάτρου του Παραλόγου. Τα είπαμε και τελειώσαμε, μακροατή μου, και αύριο άλλα. Μέχρι τότε, να αγαπάς πολύ και να γράφεις ιστορία.